Σε όλη τη χώρα, η παράταση των περιοριστικών μέτρων και του lockdown μέχρι τις 7 Ιανουαρίου βάζει ουσιαστικά τα φόπλακα στη βιομηχανία του χειμερινού τουρισμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ξενοδοχεία, χειμερινά θέρετρα και χιονοδρομικά κέντρα βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Πρακτικά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή χάνουμε το 40-50% του ετήσιου τζίρου μας. Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή, συν ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και για τους εποχικά εργαζόμενους που θα προσλαμβάναμε για τη λειτουργία της επιχείρησης και όλοι αυτοί θα πάνε πίσω και ακόμα υπάρχει ερωτηματικό στο πότε και αν θα ξεκινήσουν. Ζούμε και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, τα δύσκολα, δηλαδή δεν έχουμε τον κόσμο, τους επισκέπτες μας. Αυτά που ζούμε κάθε χρόνο εμείς τα καταλάβετε με τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου, χειμερινός τουρισμός. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στους επιχειρηματίες, οι οποίοι ζουν πολύ δύσκολες μέρες. Μαύρα είναι τα μαντάντα στον χειμερινό τουρισμό, καθώς απαγορεύονται μετακινήσεις από νομό σε νομό, καθώς και τα ταξίδια λόγω του lockdown. Υπάρχει ένα θέμα, ίσως το σαλέ και τα λοιπά, αλλά μπορούμε να το ελέγξουμε και να το περιορίσουμε. Άρα νομίζω ότι η χιονοδρομία είναι ένα ασφαλής άθλημα και αν πάρουμε για παράδειγμα τις χώρες του εξωτερικού όπως Αυστρία, Ελβετία κλπ. Που έχουν ήδη ανοίξει τα lift τους, νομίζω ότι μετά τις 7 του μήνους θα πρέπει να ανοίξουμε γιατί η οικονομία όλης της περιοχής βασίζεται στο χιονοδρομικό κέντρο και στον χιονοδρομικό τουρισμό. Φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι. Πολλές περιοχές που θεωρούνται ως χειμερινοί προορισμοί βρίσκονται σε επιδημιολογικά δύσκολη κατάσταση. Γιατί το Μάρτιο που κλείσαμε μας έριξε άλλες 2 φορές χιόνι και καλό χιονάκι που ήταν ό,τι έπρεπε για να δουλέψουμε. Και δυστυχώς και φέτος βλέπω πάλι τα ίδια. Δυστυχώς μήπως δεν δουλέψουμε και καθόλου φέτος. Θα είναι τεράστιο γιατί ήδη έχουν γίνει έξοδα αρκετά για να υπάρχει προετοιμασία για τη φετινή σεζόν. Θα το δούμε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με μια τεράστια οικονομική καταστροφή έρχονται αντιμέτωποι άνθρωποι του χειμερινού τουρισμού λόγω του lockdown. Την καλύτερη περίοδο θα παραμείνουν κλειστά σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης.